Το σημερινό βίντεο είναι χορηγούμενο από την ineba.com. Στην ineba θα βρείτε τα πιο γνωστά παιχνίδια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά σε πάρα πολύ καλές τιμές. Μην ξεχάσεις να τσεκάρεις τις προσφορές στα νέα παιχνίδια. Αν αντιμετωπίσεις κάποιο πρόβλημα με το κωδικό σου, η ineba διαθέτει 24 ώρες την εβδομάδα live support. Τρέξε να τσεκάρεις προσφορές. Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ολοκαίνουργιο βίντεο και πρώτη φορά στην ιστορία αυτού του καναλιού θα δείτε vlog από τον Γιαννακόπουλο. Είμαστε στο Λονδίνο, όπως βλέπετε και από το τίτλο. Και η αλήθεια είναι ότι δεν έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά το πράγμα, παιδιά μου. Φτάσαμε στο αεροδρόμιο 11 το πρωί και στο σπίτι ήρθαμε κοντά στις 4 η ώρα το απόγευμα, γιατί χαθήκαμε. Εμένα με έκλεισε ένα λεωφορείο μέσα και δεν με άφηνε να βγω, ενώ του έλεγα ότι θέλω να με κατεβάσει. Πώς βλέπεις αυτή την εμπειρία? Όχι, η αντίδρασή μου είναι αυτή η μόρη. Παιδιά, μας έχουν μουτζώσει. Παιδιά, μας έχουν. Μας έχουν φάει. Αλήθεια. Ακούστε το πρόβλημά μας κάπου εδώ πέρα. Κάτω ακούτε φασαρία. Διότι εμείς κλείσαμε ένα Airbnb. Mm. Αλλά στην ουσία μένουν και άλλοι. Στη τελική βασικά μένουν και άλλοι μαζί μας. Δεν είμαστε μόνοι μας. Και εμείς αυτό δεν το γνωρίζαμε. Είναι ένα τριόροφο σπίτι. Κάνουνε κάποιες πουτανίτσες. Συγγνώμη για την έκφραση κιόλας. Αλλά έλεγε τώρα ξεχωριστό σπίτι. Σαν ξεχωριστό διαμέρισμα και στην ουσία μας έχει παραχωρήσει τον πάνω, τον τρίτο όροφο του σπιτιού του και έχουμε μέσα μπάνιο, κρεβατοκάμαρα, αυτά. Α, είναι πολύ άλλο. Ωραία. Είναι πανέμορφα, θα σας το δείξουμε τώρα βασικά, να το δείξουμε τώρα, ναι, θα δείξουμε τώρα παιδάκια μου. Εδώ θα σας κάνει τούρι μέρη. Παιδιά, εδώ πέρα έχει... Λοιπόν, αυτό δεν είναι φεγγίτη. Φεγγίτες. Είναι τέλειο αυτό. Ωραία. Και είναι έτσι οροφή τριγωνική. This is the bedroom, yeah. Λοιπόν, να τους δείξουμε και το μπάνιο. Επίσης, τόσο κοντά μου. Πάμε, πάμε. Το μπάνιο πάρα πολύ ωραίο. Εδώ έχω ήδη τα μαρμαντιλά. Κοιτάξτε, αχ, πολύ ωραία γράφω. Παιδιά, κοιτάξτε πόσο ωραίο το χρυσό. Δείξε και μέσα. Κοιτάξτε πολύ εδώ χρυσό, ωραίο. Τα πάντα είναι χρυσά, τέλειο. Κοιτάξτε, αξίζει γενικότερα, δηλαδή δεν έχουμε θέμα. Είναι πολύ όμορφο σαν σπιτάκι, να το πω. Σαν δωμάτιο. Σαν δωμάτιο. Δεν είναι αυτό που δείχνει, δηλαδή. Τα παρουσιάζουν λίγο διαφορετικά, δεν πειράζει όμως. Δεν μας πειράζει εμάς. Έτσι κι αλλιώς οι άνθρωποι δεν μας ενοχλούν. Ναι. Ο Κυριούλης είναι πάρα πολύ καλός. Απλά ρε παιδιά, αυτό που σκεφτόμασταν κι εμείς είναι ότι είναι λίγο τρομακτικό να μένεις και να νιώθεις τόσο ασφάλεια και να πας τόσο ξένο άνετα σπίτι, σε ένα ξένο σπίτι. Ναι. Σκεφτείτε το λίγο. Αλλά το κάνουμε συχνά στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό το κάνουμε. Εμάς μας φοβίζει, γιατί έχουμε δει και τόσα θρίλερ. Και το άλλο βασικό. Πώς θα φορτίζουμε τα κινητά μας, γιατί εδώ πέρα στην Αγγλία έχουν άλλες μπρίζες, δεν έχουν τις δικές μας τις ωραίες, έχουν κάποιες άλλες με τρία δοντάκια. Πάμε να φάμε. Τώρα παιδιά, πάμε να φάμε ένα μπεργκεράκι έτσι καλό, ποθητό, γρήγορο να το ευχαριστηθούμε, γιατί δεν αντέχει για την κατάσταση. Και εννοείται πως άρχισε να βρέχει, παιδιά, στο Λονδίνο είμαστε, τι περιμένατε, να μην Εμένα βρέχει. Εμένα αρέσει όμως, δεν είναι σπαστική βροχή, παιδιά. Θέλω να σας πω ότι όλα τα σπίτια εδώ πέρα είναι full στοιχειωμένα. Και τώρα θα μου πεις, ρε Γιαννακόπουλε, πας καλά. Θα σου πω κι εγώ, άμα τα δείτε λίγο, είναι σαν να παίζουμε σε τρίλερ. Δείξε λίγο. Κοιτάξτε λίγο. Ναι, αυτά τα σπίτια. Παιδιά, μένουν πάρα πολύ. Σίγουρα μένει κάτι κακό εδώ μέσα. Γιατί μένουν εκεί. Απορώ γιατί μένουμε κι εμείς. Έχουμε κάτι κουνιστές καρέκλες εκεί πάνω. Έχουμε κάτι ντουλαπάκια που μπορεί να βγει ο καθένας από εκεί. Οι οικοδεσπότες μας. Είναι πολύ. Είναι okay. Πολύ καλοί. Okay, δηλαδή. Μας φαίνονται πολύ συμπαθητικοί. Δεν μιλάμε και πάρα πολύ, γιατί δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Τα παιδιά αυτά έχουν μια προφορά στα αγγλικά. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Ειλικρινά. Παιδιά... Γενικότερα οι Άγγλοι έχουν μια προφορά που δεν μπορείς να καταλάβεις τίποτα. Καταλαβαίνουμε τι λένε, αλλά πραγματικά κομπλάρουμε. Εγώ προσωπικά κομπλάρω πάρα πολύ όταν πάω να μιλήσω. Να καταλαβαίνω τα πάντα. Ναι, αυτό. Δηλαδή μου βγαίνει ένα. Οκ, okay, thank you. Είμαστε φαστοί. Οκ. Yes. Οκ. Οκ. Επίσης, παιδιά μας είπαν να προσέχουμε πάρα πολύ γιατί κλέβουν αρκετά εδώ πέρα. Και όπως το όλο στη στιγμή κρατάω. Και εγώ αυτή τη στιγμή κρατώ την κάμερα και έχω χεστεί λίγο πάνω μου, γιατί μου είπαν να προσέχω με την κάμερα γιατί μπορεί να μου την αρπάξουν. Έχουμε έρθει σε ένα τέλειο μαγαζάκι εδώ πέρα κοντά στο σπίτι που μένουμε, παιδιά. Γιατί στην τελική δεν βρήκαμε μπέργκερ και βρήκαμε ένα μαγαζί με κρεατικά που έχει διάφορες ποικιλίες. Και το vibe εδώ πέρα είναι πολύ ωραίο, σαν να είσαι σε ταινία. Οι τιμές είναι λίγο τσιμπημένες, δηλαδή εμείς πήραμε τώρα μία ποικιλία και είναι κοντά στα 40 ευρώ. Είναι λίγο τσιμπημένα. Πες ένα γεια στα παιδιά. Είμαστε τόσο γουρούνια παιδιά που δεν σας δείξαμε καν τα φαγητά, γιατί πεινάγαμε τόσο πολύ που απλά ήρθανε τα φαγητάκια και τα καταβροχθήσαμε σαν υπέροχα γουρουνάκια. Ήταν πολύ ωραία, ήταν νόστιμα. Ήταν πολύ ωραία παιδιά, ήταν τόσο καυτερά, μας έκαψαν το κολλή εκεί πέρα, δηλαδή για όνομα της Αγίας Παναγίας. Παιδιά,
Έχουμε έρθει στα Tesco. Δεν ξέρω αν τα έχετε ακούσει. Εγώ το έχω ακούσει από πάρα πολλούς vloggers και TikTokers από την Αγγλία. Θέλω κάτι γλυκό. Παιδιά, μόλις φύγαμε από το εστιατοράκι που τρώγαμε και αυτός έρχεται και μου λέει: πεινάω να πάρω κάτι από το σούπερ μάρκετ. Τι να φάω. Αλλά τώρα, κοιτάξτε εδώ, έχει πολύ ωραία πραγματάκια. Έχει φρέσκα κρουασάν. Ναι, τώρα μου στέλνει κάτι σε σοκολάτα, έτσι, κάτι έτσι γλυκάκι. Παιδιά, έπαθα σοκ. Έχουν pancakes συσκευασμένα. Ναι, και πιστεύεις είναι αφράτα και φρέσκα. Δεν ξέρω, αφράτα φαίνονται. Έχουν και σε μικρό μέγεθος. Θα μας κάνεις haul. Και έχουν και... φαίνεται πολύ ωραίο. Δεν έχουν όμως κάτι σε σοκολάτα έτσι όπως έχουμε εμείς. Μια λάκτα έτσι να το ευχαριστηθείς ρε παιδιά. Γυρίσαμε πριν λίγο. Πήρα αυτή τη σοκολάτα στη τελική παιδιά. Η οποία έχει απ' έξω διάφορους ποδοσφαιριστές. Μπορεί να τη ξέρετε, να είναι αρκετά γνωστή. Είναι πεντανόστιμη. Είναι με φουντούκια και έχει καραμέλα μέσα. Πολύ δυνατό. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στο όμορφο χωριό εδώ πέρα, στα όμορφα Φασκόμηλα. Παιδιά, σας είχαμε πει χθες το βράδυ ότι θα πέσουμε για λίγο να κοιμηθούμε γιατί σκεφτόμαστε μετά να πάμε στο Λονδίνο. Να σας πω ότι το είδαμε το Λονδίνο από τα όνειρα τα γλυκά. Δεν πήγαμε ποτέ γιατί ξυπνήσαμε σήμερα το πρωί. Η ώρα είναι 7 η ώρα την επόμενη μέρα. Τον ακούτε το γάτο, είναι το γατί τους. Το οποίο αγαπάει αυτό το δωμάτιο που μένουμε εμείς. Και έρχεται και λέει από έξω. Τώρα σκοθούμε, θα πάμε να φάμε πρωινό και θα πάμε στο Λονδίνο. Θα πάμε να δούμε το όμορφο Λονδίνο. Επιτέλους. Κάσε βρε. Έλα μωρέ. Δεν μπορώ να το ακούω όλη την ώρα. Δεν έχεις το Ράγκνερ, έχεις αυτό τώρα. Οπότε πρέπει να σκοθούμε, πρέπει να σκοθούμε. Έχει πάρα πολύ κρύο έξω και δεν ξέρω τι να βάλω. Θα βάλω βασικά αυτό εδώ πέρα. Το άσπρο φουτεράκι. Είναι τέλειο. Από το σφήν το πήρα. Δεν θυμάμαι καν 10 ευρώ. Πολύ ωραίο είναι. Θα βάλω αυτό από κάτω. Το είδατε, κατευθείαν ετοιμάστηκα. Ενώ η μέρη ετοιμάζεται τόση ώρα. Μπει στο μπάνιο. Και εγώ δεν έχω καθρέφτη εδώ πέρα. Πού να βαφτώ. Τα παπούτσια παιδιά έχουν γεύσει κατά. Δεν ξέρω τι πατήσαμε χθες. Από τη βροχή, από τα φύλλα. Έχει λάσπες φύλλα. Ωρε φίλε, έχουν γίνει και τα είχα πλύνει ρε φίλε πριν φύγω. Και έχουν γίνει μαύρα. Από πάνω θα βάλω αυτό εδώ το μουφάν που είναι σαν πάπλωμα. Γιατί έξω έχει μόνο 6 βαθμούς. Και θα πεθάνουμε. Καλημέρα, τι κάνεις, να σε πάντα καλά. Πω από αυτό το τραγούδι παιδιά μου αγχώνε πάρα πολύ, το έχει βάζει στην κατασκήνωση. Δεν έχει πάει κατασκήνωση. Δεν έχω πάει. Παιδιά, το βάζει την κατασκήνωση και νιώθω τόσο μελαγχολία. Γιατί δεν ξέρω, νιώθω ότι είμαστε εγκλωβισμένοι κάπου και μας βάζει και αυτό το στενάχωρο τραγούδι. Είναι αυτό το τραγούδι για παιδιά. Για παιδάκια. Ανίδεντα. Μας έβαζε το άλλο. Μας έβαζε και ένα άλλο βασικά. Τη στρομφίτα που έλεγε. Αυτό είναι ωραίο. Τι έλεγε ξεχαμένη. Η ώρα τρει. Η στρομφίτα. Τι ήταν από μπουζούκι. Θα τη σεξι. Πριν ακόμα η μέρα να φέξει. Ξυπνητήρι, ξυπνά, δεν είναι ωραία. Και αυτό με εκνεύριζε όμως πάρα πολύ. Όχι, αυτό είναι ωραίο. Ειδικά όταν έλεγε είναι απαλό το κρεβάτι, αφήστε με να κοιμηθώ. Και μέσα φάση, αφού το λες μωρή χαμένη, δεν με αφήσει και μένα κοιμηθώ και ουρλιάζει από τα μεγάφωνα. Μην ουρλιάζει μωρή. Το τέλειο, το outfit χρειάζεται και ένα γυαλάκι. Οπότε θα βάλουμε αυτό εδώ. Καλά. Ποιος είσαι. Ποιος είσαι τώρα, θέλω να μου πει. Και εννοείται, παιδιά μου, μην ξεχνάτε ποτέ να βάλετε κολονίτσα. Θα βάλετε ένα ψίτ, κοιτάξτε σαν και εμένα, κοιτάξτε ένα ψίτ βάζω εγώ τώρα. Φτάνει. Παιδιά, κοιτάξτε τι τέλειο καιρό έχει. Έχει τέλειο καιρό. Κοιτάξτε. Φαίνεται, δεν ξέρω τι φαίνεται, αλλά είναι τέλειο. Είναι απλά γαλανός ουρανός. Δεν ξέρουμε για πόσο θα κρατήσει βέβαια αυτό, γιατί είμαστε στην Αγγλία. Ελπίζω να κρατήσει γιατί παιδιά μου αρέσει τόσο πολύ εδώ πέρα. Μπορεί να έχει υγρασία, μπορεί το μάλλον μου να φαίνεται λαδωμένο από τη δεύτερη μέρα. Επίσης νομίζω. Αυτό το πράγμα, γιατί κάνει κάθε φορά έτσι. Περνάμε από ένα σπίτι και έχει κάνει ένα τι τη συνέχεια. Δεν είναι στοιχειωμένο αυτό. Τέλος πάντων, παιδιά, παίζει να μου χάλασε το ψαλίδι μαλλιών. Γιατί το έβαλα στον αντάπτορα που έχουν για τις δικές τους μπρίζες. Και δεν άνοιγε. Δεν ανοίγει, βασικά στην αρχή άνοιξε και μετά κάπως σαν να έκλεισε. Έκλεισε και τελικά δεν δουλεύει ο αντάπτορας. Μάλλον κάει και ο αντάπτορας. Ελπίζω να κάει και ο αντάπτορας και όχι το ψαλίδι μαλλιών μου.
Και να μπορώ κάπως να το βρω, να το φτιάξω, γιατί δεν ξέρω τι θα κάνω. Έχουμε 7 μέρες εδώ πέρα. Τι θα κάνω τώρα. Και είμαστε από την πρώτη, μια μισή, δεύτερη μέρα. Δεν σηκώνονται 8 η ώρα το πρωί να πάνε για τρέξιμο. Όλοι. 9 η ώρα. Έχουμε δει άτομα να πηγαίνουν για τρέξιμο και εμείς πάμε για να φάμε σαν γουρουνάκια. Εννοείται πως θα πάμε. Πάμε για ένα English breakfast με φασόλι κόκκινο. Μόλις φτάσαμε στο κέντρο για να πάμε να φάμε το πρωινό που σας είπαμε και πριν. Είμαστε στην Oxford Street. Παιδιά, αυτός ο δρόμος τώρα είναι full με λαμπάκια και τέτοια, αλλά επειδή είναι πρωί δεν τα έχουν ανοίξει ακόμα, οπότε θα είμαστε και το βράδυ εδώ. Α, χαθήκαμε λίγο μέσα στο μετρό, να σας πούμε την αλήθεια, γιατί δεν ξέρω, ακόμα μπερδευόμαστε, είναι πρώτες μέρες ακόμα και δεν τα έχουμε μάθει πάρα πολύ καλά. Τώρα πάμε με τα πόδια σε ένα γαμάτο μαγαζάκι για brunch, όπου είναι 6 λεπτά με τα πόδια. Παιδιά, όταν βλογκάρεις εδώ πέρα σε κοιτάνε καλά-καλά και φοβάμαι ότι θα μου την αρπάξουν την κάμερα, οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή. Σας κλείνω, γιατί φοβάμαι. Έχουμε πάρει 2 English breakfast. Αυτό εδώ πέρα, παιδιά, είναι φασολάδα, η ελληνική φασολάδα. Α, είναι φασολάδα. Όχι, είναι κόκκινα φασόλια βασικά. Καλά, σε φασολάδα μοιάζει. Είναι τέλειο. Εγώ πήρα μια ζεστή σοκολάτα, παιδιά, που είναι άγευστη. Εγώ πήρα ένα καφεδάκι λάτε. Η ζεστή σοκολάτα, πες λίγο πώς ήταν. Παιδιά, η ζεστή σοκολάτα είναι γάλα και πρέπει να βάλει ένα τόνο ζάχαρη για να είναι γλυκιά. Αλλά γενικά μια χαρά. Αλλά γενικά πολύ ελληνική. Πάμε να φάμε. Δεν μπορείτε να καταλάβετε. Πέθανα, έχω φουσκώσει. Κοιτάξτε λίγο το αποτέλεσμα. Δεν μπορούσαμε να τα φάμε καν όλα. Και εγώ άφησα και η Μέρη. Τις φασολάδες δεν τις ακουμπήσαμε γιατί... Παιδιά, φασολάδα είναι μεσημεριανό. Δεν με νοιάζει τι λέει η Άγγλη. Φασολάδα είναι μεσημεριανό. Η επόμενη στάση μας είναι στη Regent Street. Κοιτάξτε εδώ πέρα πώς είναι. Είναι σοκ. Έχει πάρα πολλά χρώματα και λαμπάκια και πάρα πολλά πράγματα εδώ πέρα για να δεις, να κάνεις, να ράνεις. Κλαίω. Ο κύριος, το χωνόμος. Μας βλογκάρουμε. Είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά παιδιά είναι αυτό που σας είπαμε. Τώρα απλά περάσαμε να τα δούμε γιατί ήρθαμε να φάμε. Και είπαμε να κάνουμε βολτούλες. Κοιτάξτε εδώ πέρα τους πλανήτες. Δεν είναι σοκ. Είναι πάρα πολύ. Κοιτάξτε. Φτάσαμε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας εδώ πέρα στο Λονδίνο. Παιδιά, είναι σαν πύργος. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο μουσείο. Κοιτάξτε εδώ. Είναι σοκ. Εδώ πέρα βλέπετε ένα κεφάλι δεινόσαυρου. Και συνήθως το εισιτήριο κάνει 100 λίρες. Και για κάποιο λόγο σήμερα είναι τα πάντα δωρεάν. Και γλιτώσαμε 100 λίρες. Έχουμε πάθει τσότσο. Καλέ, μια γαμελοπάρδαλη. Τι κάνεις εκεί, Μαρή? Εδώ βλέπουμε ένα μικρό δεινόσαυρο. Πάρα πολύ μικρό. Και εδώ άλλο ένα. Και εδώ πέρα βλέπουμε την κουκουβάγια του Harry Potter. Εδώ πέρα βλέπουμε τη Λέτα. Έχει διάφορα εδώ πέρα έντομα. Κάτι πτάμενα, κάτι θαλάσσια. Α, ο Μπρούνο. Και εδώ πέρα βλέπουμε μία γιγάντια Λέτα. Τη βλέπετε έτσι πως έχει μεγαλώσει. Αναστήθηκε. Φύγαμε πριν λίγο από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Και τώρα ψάχνουμε να βρούμε πού να φορτίσω το κινητό και θα πάμε στα Starbucks, γιατί έχω 3% μπαταρία. Και θέλουμε να πάμε σε κάτι άλλα μαγαζάκια του Harry Potter. Και δεν θα έχω μπαταρία, παιδιά, και πώς θα βάλω φωτογραφίες για το Instagram, πείτε μου. Να σας πω το πόνο μου, σας το λέω. Παιδιά, αυτό εδώ πέρα ξέρετε τι είναι, δεν έχει μος, είναι νερό. Και όταν το είδαμε αυτό το πράγμα, είμαστε σε φάση, what the fuck, γιατί βάζετε το νερό μέσα σε μπουκαλάκι για χυμό. Είναι σε χάρτινο και μάλλον για το περιβάλλον. Να σας πω την αλήθεια, μετά από λίγο αυτό το πράγμα είναι κάπως περίεργο, οπότε δεν ξέρω αν... Από τη μία το καταλαβαίνω, το κάνουν για το καλό, αλλά δεν βολεύει πάρα πολύ. Συμφωνεί. Κάνε το καλό και ρίξε το γυαλό. Ρίξε το γυαλό. Παιδιά, πού θα βρω να βρω το κινητό μου? Είμαι σε μια άλλη χώρα με 3%. Πώς θα δούμε μετά που θα γυρίσουμε? Πείτε μου λίγο. Τι τραγουδάει η Καρμίνα? Έχω το μαράζι, πώς να βρω μια. Να σου μοιάζει. Θα τραγουδήσουμε Φουρέιρα στο Λονδίνο. Λοιπόν, παιδιά, θα ξεκινήσουμε. Πάμε όλοι μαζί. Ελ τηλεφώνε. Με κοιτάνε. Ελ τηλεφώνε. Γιάλα χαλακά. Με κοιτάει ο κύριος. Γιάλα χαλακά κόλγεν. Γιάλα χαλακά κόλγεν. Παιδιά, τον κοίταζε και γέλαγε. Δεν έχω πια. Πρέπει να σε δω. Τι κάνουμε, πείτε εσείς. Δεν μου μιλάει καλά κανένας. Το τηλέφωνο. Στη τελική ήρθαμε κατευθείαν να φάμε στα Burger King, γιατί δεν αντέξαμε. Και θα πάμε το βράδυ στο Harry Potter, αυτό το μαγαζάκι, παιδιά. Θα σας πάρω μαζί μου να το δείτε κι εσείς. Πήραμε εδώ πέρα 2 κοκακόλες. Παιδιά, μπορείς να γεμίσεις την κοκακόλα όσες φορές θέλεις στα Burger King. Τέλειο. Η κοκακόλα, ξέρεις. Άνες, Sprite, τα πάντα. Και πήραμε εδώ πέρα 2 μπέργκερ. Εγώ πήρα. Α, τα ίδια πήραμε. Πήραμε με μπριζόλα. Steakhouse Angus. Κοτομπουκές. Πατατούλα. Και μια γλυκόξινη.
μπουκαλί μας απόλαυση. Παιδιά, έχουμε τόσο πολλά να δούμε, δεν ξέρουμε αν προλάβουμε. Έχουμε να πάμε στο Liverpool Market, έχουμε να πάμε στο London Eye, έχουμε να πάμε στο Tower Bridge, έχουμε να πάμε παντού. Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι το ταξίδι είναι περισσότερο για τη Σκωτία, γιατί θα κάτσουμε 5 μέρες εκεί. Εδώ πέρα ήταν λίγο σύντομο. Απλά πιο περισσότερο γιατί θέλαμε να πάμε να δούμε το Warner Bros. Μουσείο, που είναι αυτό για το Harry Potter που σας έλεγα πριν. Αλλά, παιδιά. Τρίτη μέρα σήμερα και ξυπνήσαμε πριν λίγο. Είναι πάρα πολύ πρωί, παιδιά. Η ώρα είναι 8 παρα 5. Καλά, 7 ξυπνήσαμε όμως. 7 ξυπνήσαμε, φανταστείτε. Θέλαμε μία ώρα για να συνέλθουμε. Δεν άνοιγε το μάτι, να πούμε λίγο το πρόβλημά μας. Ναι. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε adapter, παιδιά. Παιδιά, δεν έχουμε φορτιστές. Φασικά έχουμε εμείς φορτιστές, αλλά εδώ πέρα έχει άλλη μπρίζα. Στο Λονδίνο και στην Αγγλία. Και έχουμε μόνο έναν adapter. Άρα σηκωνόμασταν κάθε. Σηκωνόταν βασικά η Μέρη κάθε τρεις και λίγο για να αλλάξει τις συσκευές. Και είχαμε τρεις συσκευές. Είχαμε τρεις συσκευές να φορτίσουμε. Οπότε καταλαβαίνετε τι που να έκανα. Τώρα θα πάμε να φάμε brunch. Μετά θα πάμε στο Madame Tissot. Ελπίζουμε. Ελπίζουμε γιατί δεν προλάβουμε, παιδιά. Χθες έκλεισε. Ήταν μέχρι τις 4 το μεσημέρι. Και θα πρέπει στις 12 ακριβώς να είμαστε στο meeting point που θα πάρουμε από εκεί. Που θα πάρουμε από εκεί ένα λεωφορείο του Harry Potter, παιδιά. Αυτό το μπλε που ήταν και στην ταινία. Και θα πάμε στο μουσείο του Harry Potter. Ούτε τώρα σας δείξαμε outfit και τέτοια, ότι ετοιμαζόμαστε και τέτοια. Παιδιά, δεν άνοιγε μάτα, δεν άνοιγε μάτα, τίποτα. Εδώ κοιτάξτε μάτι. Αυτά είναι τα αληθινά vlog στο ελληνικό YouTube. Μη σας δείχνουν οι άλλοι, σηκώνονται, χαίρονται. Όχι, παιδιά, δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Όπως σηκώνετε εσείς, έτσι σηκώνομαι κι εγώ. Το μάτι δεν ανοίγει. Χρειάζεται 10 ώρες να ανοίξει. Και αν ανοίξει. Μπορεί να μην ανοίξει ποτέ. Γεια σου, παιδιά. Έχω να κάνω μια σημαντική λίγο συζήτηση. Αναρωτιόμουν βασικά τώρα μόλις. Σήμερα, ας πούμε, βγάλαμε ένα εισιτήριο και περιμέναμε να πάει 9.30 για να το χτυπήσουμε. Και καθόμασταν δίπλα σε μια λεκτή, τέλος πάντων. Μια κυρία που κάθεται εκεί πέρα. Και πριν καθόμουν και τραγούδαγα μαζονάκι, παιδιά. Πολύ φυσιολογικό. Και τη κάνει η γυναίκα. Τραγούδαγα μαζονάκι και μου κοιτάει καλά-καλά. Γιατί νόμιζα αυτή τη λέω τελικά. Τη κάνει όλα καλά. Όλα καλά μου κάνει. Και ήταν. Αυτό εγώ που ναι. Τι πιο πολύ φυσιολογικό να τρώγαμε μαζονάκι το πρωί. Μπαίνουμε στο λεωφορείο και μας φωνάζουν από το μικρόφωνο, παιδιά, μόνο εμάς. Για να μας ρωτήσει ο οδηγός αν έχουμε εισιτήρια. Και του είπαμε ναι, του το δείξαμε κιόλας. Και μας είπε, οκ, πηγαίνετε. Πού είμαστε και σήμερα? Είμαστε πάλι παιδιά στο ίδιο μαγαζί, στο The Breakfast Club. Παιδιά, πήραμε ξανά τα ίδια. Ναι, ρε παιδιά, γιατί είναι. Είναι το μόνο που μπορεί να χορτάσει στην Ελλάδα. Και έχουμε πολλέ ώρε μπροστά μα, οπότε πρέπει να είμαστε φορτασμένοι. Και μετά τι έχουμε να κάνουμε? Μετά έχουμε να πάμε Harry Potter Tour. Σα αφήνουμε να πάμε. Χαιρετίζω τον κόσμο. Παιδιά. Έχουμε έρθει στο Harry Potter Shop. Και έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο και έχουμε πάρει αυτά τα πράγματα. Ωραία, πάμε λίγο, κοιτάξτε εδώ. Θα μπει. Κοιτάξτε λίγο. Έστω. Λοιπόν, παιδιά, πήρα μία φούτερ. Βασικά δεν είναι φούτερ, είναι πουλόβερ. Γκρίφιντορ. Πήραμε αυτές τις δύο σοκολάτες που σας δείξαμε και πριν. Και πήραμε και αυτά εδώ πέρα αυτά με τις χάλια γεύσεις. Ήθελα και εγώ να το πάρω αυτό. Και τώρα, παιδιά, πρέπει να τρέξουμε γιατί πρέπει να πάμε στο μουσείο του Harry Potter. Που θα βρούμε και εκεί άλλα τόσα πράγματα. Πρέπει να είμαστε σε 20 λεπτά στη στάση. Ωραία. Κλείσε. Για ένα έχω να σας πω. Χαθήκαμε, δεν βρίσκαμε τη στάση. Έπρεπε να ήμασταν 12 η ώρα στο λεωφορείο. Περιμένανε μόνο εμάς. Βλέπετε, η Μέρη είναι σε κατάσταση σοκ γιατί νομίζαμε ότι το χάσαμε. Και στην τελική μας περιμένανε μόνο εμάς εδώ και 20 λεπτά. Βρήκαμε το σημείο, ήμασταν έτοιμοι να βάλουμε τα κλάματα γιατί, παιδιά, είχαμε πληρώσει. Εγώ τα έβαλα τα κλάματα. Ναι, έβαλε τα κλάματα. Εγώ προσπαθούσα να φανώ λίγο ψύχρεμος. Δεν ήμουν τόσο ψύχρεμος γιατί έτρεχα σαν τον τρελό. Και στην τελική, παιδιά, μας πήρανε τηλέφωνο για να μας ρωτήσουν πού ακριβώς ήμασταν. Και ευτυχώς μας έδωσε οδηγίες και το βρήκαμε. Αλλά τέτοιο άγχος δεν έχω ξαναζήσει, αλήθεια σας το λέω. Νόμιζα ότι θα πεθάνω. Μόλις κατεβήκαμε από το λεωφορείο, μας δώσανε εισιτήρια. Κοιτάξτε, παιδιά, λέει Harry Potter. Έχουμε το premium. Είναι το πιο ακριβό εισιτήριο, είναι αυτό με τα 100 ευρώ. Καλέ, τι σκούζει αυτό. Εν τω μεταξύ, κατουριόμαστε. Διψάμε. Οπότε θέλουμε να πάμε μία γρήγορα τουαλέτα. Α, εδώ είναι οι τουαλέτες. Ναι. Α, εδώ είναι οι τουαλέτες γρήγορα, παιδιά. Οπότε σας αφήνω και επανέρχομαι σε πάρα πολύ λίγο. Δεν σας προετοιμάζω και στο τουαλέτα. Όπως βλέπετε, εγώ έχω αλλάξει, έχω βάλει εδώ πέρα πουλοβεράκι Gryffindor. Εγώ δεν πήρα. Δεν πήρε, αλλά παιδιά, είναι τόσο ζεστό, τόσο ωραίο. Έκανε.
50 λίρες, δηλαδή κάπου 60 ευρώ. Αλλά δεν πειράζει, άκουσαν τα λεφτά του. Παιδιά, φτάσαμε. Παιδιά, δεν μπορείτε να καταλάβετε τι βλέπω αυτή τη στιγμή. Πρέπει όλοι όσοι είστε φαν να ζήσετε αυτή την εμπειρία. Είμαστε στην Great Hall. Κοιτάξτε λίγο εδώ μέσα. And ready for the Christmas feast in Harry Potter and the Philosopher's Stone. If you look παιδιά, to your left and to your right, you can see the incredibly beautiful Christmas trees. Παιδιά, είναι εντυπωσιακά όλα. Παιδιά, κοιτάξτε λίγο πόσο εντυπωσιακό είναι αυτό το πράγμα. Εδώ πέρα είμαστε στην κρεβατοκάμαρα του Gryffindor. Εκεί πέρα που κοιμόταν ο Ρόν και ο Χάρι. Αυτά εδώ πέρα είναι τα πιο γνωστά ραβδιά των ηθοποιών. Εμείς έχουμε αυτό εδώ πέρα, όσοι θυμάστε στο Mystery Box που είχαμε ανοίξει με το Harry Potter. Έχουμε τον Voldemort. Εδώ είμαστε στην αίθουσα που έκανε ο Snape μάθημα. Όπως βλέπετε αυτό το πράγμα το πίσω κουνιέται μόνο του. Απλά είναι σοκαριστικό παιδιά, όλη η διακόσμηση εδώ πέρα. Κοιτάξτε εδώ πέρα, είμαστε στο Hogwarts το πιστεύετε. Αυτός εδώ πέρα είναι ο Malfoy και η παρέα του. Για γράψτε μου λίγο πόσοι από εσάς συμπαθείτε το Malfoy. Περιμένω κάτω στα σχόλια. Παιδιά, πραγματικά είναι τεράστιο. Κοιτάξτε εδώ πέρα. Έχει άπειρα πράγματα να δεις. Για τα λεφτά του θεωρώ ότι αξίζει πάρα πολύ. Δώσαμε μόνο 100 ευρώ. Αλλά σαν εμπειρία είναι μοναδική. Θεωρώ ότι όποιος είναι fan του Harry Potter πρέπει να ζήσει αυτή την εμπειρία. Θα ξετρελαθεί. Γι' αυτό αν έρθετε στο Λονδίνο, μην ξεχάσετε να κλείσετε εισιτήριο στο Warner Bros. Studio. Κοιτάξτε πόσο αληθινή φαίνεται η φωτιά. Εν τω μεταξύ είναι απλά εφέ. Ζω ότι είμαι σε καινούργια ταινία του Harry Potter. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαι στο γραφείο του Dumbledore. Κάτι έχω κάνει παιδιά, με φώναξε εδώ πέρα. Εκεί πίσω είναι. Δεν ξέρω τι αποβολή θα μου δώσει. Βγάλαμε κάτι βίντεο σε κάτι green screen. Ότι πετάμε σε μία σκούπα. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Μπορεί να μου το πούνε τώρα. Αλλά τέλος πάντων, βγάλαμε εκεί πέρα. Και τώρα θα πάμε να πάρουμε. Να δούμε το αποτέλεσμα. Βέβαια κάνει 14 λίρες. Το ένα. Ναι. Α, το ένα. Ναι. Α, 28 λίρες και τα δύο δηλαδή. Θα δούμε. Άμα μας αρέσει θα τα πάρουμε. Αλλιώς δεν τα παίρνουμε. Κοιτάξτε εδώ, παιδιά. Το δέντρο που χτυπάει το αμάξι. Έλα, ρίξτο. Τέλειο. Πόσο καλός μάγος είναι. Βάζει το δάχτυλο εδώ. Άχι ακόμα. Έλα. Κάτι κάνει τώρα, δεν καταλαβαίνω. Μα είσαι τόσο καλός μάγος. Κοιτάξτε πάλι πόσο καλός μάγος είναι. Κόβω το καροτάκι. Κόβεται μόνο του παιδιά. Είδατε. Είμαι μάγος. Τώρα μετά το μαγείρεμα παιδιά πρέπει να ρίξουμε και ένα τέτοιο όπως λέγεται. Ένα πλήσιμο. Πατάτε αυτό και πλένονται τα πάντα μόνα τους. Πλένει το τηγάνι, κόβει εδώ, πίσω σιδερώνει. Όλες οι δουλειές του σπιτιού. Μα να σου πω κάτι. Αυτό θα κάνουμε. Μπορείς να μου τα κάνεις αυτά για σπίτι. Έτσι θα κάνουμε σπίτι δηλαδή. Ωραία. Εγώ όταν ανοίγω στοιχειωμένα κουτιά. Και τώρα το πιο σοκαριστικό από όλα παιδιά, είμαστε στο απαγορευμένο δάσος. Κοιτάξτε λίγο. Είναι χιονισμένα τα πάντα. Έχει ψύχρα εδώ μέσα. Δεν ξέρω αν βλέπετε, είναι τα πάντα χιονισμένα. Εδώ πέρα βγαίνουν κάτι καπνοί, ατμοί, δεν ξέρω τι στο καλό είναι. Αχ, παιδιά, κοιτάξτε εδώ. Έχει παντού αράχνες εδώ μέσα. Τι γίνεται καλέ. OMG, παιδιά, θα χάσω το τελευταίο τρένο για το Hogwarts. Κοιτάξτε εδώ. Είμαι στη πλατφόρμα 9.3.4. Έξω, παιδιά, έχει πάρα πολύ κρύο. Όταν λέμε πάρα πολύ κρύο έχει 4 βαθμούς. Εγώ δεν έχω τον μπουφάν μου γιατί το άφησα στην υποδοχή και έχω πεθάνει από το κρύο. Εδώ πέρα είναι το λεωφορείο που πήρε τον Χάρη. Αυτό το τριόροφο, παιδιά, είναι τόσο εντυπωσιακό. Πες μου ότι μπορούμε να μπούμε. Παίζει να μπορούμε να μπούμε, παιδιά. Από ό,τι βλέπω περιμένει μια ολόκληρη ουρά εκεί πίσω. Άρα πάμε κι εμείς. Παιδιά, είμαστε στο σπίτι του Χάρη Πότερ. Κοιτάξτε εδώ πέρα. Εδώ πέρα είναι το σαλόνι με τα γράμματα. Είναι το αληθινό σπίτι. Εδώ πέρα είναι η αποθήκη που κοιμότανε, η κουζίνα. Κοιτάξτε εδώ. Είναι απλά σοκαριστικό. Και τώρα δείτε πώς βγάζει ένα μανδαγόρα. Δεν το βγάζει με τίποτα. Βάλ' τον μέσα να σιγάσει. Βλέπετε αυτό έτσι, δεν το βλέπω μόνο εγώ. Κάψε μας. Καλέ κάψε μας. Ε,
τελευταίο πράγμα, παιδιά, και τελειώσαμε, το Hogwarts. Είναι από τις καλύτερες εμπειρίες της ζωής μου, ειλικρινά.